Σε μία από τις δυσκολότερες περιόδους που περνούν οι έμποροι, την ώρα που η οικονομική καταστροφή των επιχείρησεών τους είναι πρώτων πυλών, έχουν να αντιμετωπίσουν και θρασίτα τους κλέφτες, οι οποίοι εκμεταλλεύονται την ερημιά των lockdown και χτυπούν καταστήματα. Ένα από αυτά είναι και το κατάστημα ρούχων του Μανώλη Στούρα, ο οποίος ανακάλυψε ότι τον είχαν κλέψει 2 με 3 ημέρες μετά, αφού το lockdown δεν τους επιτρέπει να πηγαίνουν στα καταστήματά τους. Όπως περιγράφει, όταν εισήλθε στο μαγαζί του, αρχικά είδε διαράφια και κρεμάστρες, προχώρησε στο εσωτερικό του και αντιλήφθηκε ότι τον είχαν κλέψει. Μάλιστα, οι δράστες είχαν μπει από την πίσω πλευρά, ώστε να μην φανεί κάτι από την κεντρική είσοδο του καταστήματος που είναι από την Αβάντον. Δυστυχώς μας κάνανε ποδαρικό κλέφτες, μας ανοίξανε το μαγαζί και αυτό το ανακάλυψα επειδή σημεί είμαστε κλειστά τώρα, 2-3 μέρες μετά την πρωτοχρονιά που ήρθαμε να κάνουμε ποδαρικό να ανοίξουμε το μαγαζί. Διαπιστώσαμε ότι έχουν παραβιάσει το χώρο πίσω, στο πίσω μέρος του μαγαζιού. Είναι η αποθήκη σας. Από τη μεριά των αποθηκών κάνανε ρυφηφή, σπάσανε το ταβάνι από πάνω και μπήκανε, σπάσανε την πόρτα και μπήκανε στο κυρίως μαγαζί. Απίστευτο. Έχουν εδώ ολόκληρα πράγματα που έχουν πάρει. Έχουν πάρει από μπουφάν, φόρμες, μπλούζες, φούτερ πάρα πολλά. Δηλαδή, όχι μόνο εσείς δεν μπορέσατε να ξεπουλήσετε το εμπόρευμά σας, σας το κλέψαν κιόλας. Αυτό είναι τραγικό. Ότι εγώ αυτή τη στιγμή έχω καταστραφεί από ποια άποψη, ότι αυτό το εμπόρευμα ήταν εγκλωβισμένο στο μαγαζί εδώ και 7 μήνες, γιατί είμαστε κλειστά και δεν μπορέσαμε να το πουλήσουμε και να το πληρώσουμε. Τι ζημιά είναι αυτή που σας έκανα? Είναι μια ζημιά γύρω στις 15.000 ευρώ. Δεν αντιλήφθηκε κανείς κάτι. Φταίει και το γεγονός ότι είστε κλειστά και επικρατεί αυτή βέβαια, η ησυχία. Κάτι που είναι κλειστό είναι και ήσυχα και δίνει και πάτημα στους διαρρήκτες να μπορούν να δουλέψουν. Γιατί ήταν και στην Αθήνα συνέβησαν κάτι. Παντού, μα είναι και άλλοι συνάδελφοι εδώ που έχουμε κρούσματα. Το θέμα ποιο είναι, ότι όταν η αγορά είναι νεκρή, λειτουργούν αυτοί πιο ήσυχα. Ενώ όταν το μαγαζί ανοίγει κάθε μέρα, καταλάβατε, έχει επισκεψιμότητα. Δεν μπορούν, αλλά στις περιόδους lockdown, πως θα πρέπει οι αρχές λίγο να είναι πιο συχνή η αστυνόμευση. Να είναι η αστυνόμευση πιο συχνή και να είναι και πεζή. Δηλαδή να προχωράνε την Αβάντον 2-3 φορές το βράδυ. Και μην ξεχνάτε ότι δεν μπορεί να κυκλοφορήσει μετά τις 9 ο πληθυσμός. Αυτό κάποιοι το εκμεταλλεύονται. Βέβαια. Γι' αυτό και φωνάζουμε και λέμε την αστυνόμευση. Εδώ δηλαδή πονάμε. Δεν μπορούμε να κόψουμε ένα πρόστιμο για τη μάσκα. Εδώ η περιουσία μας. Να προστατεύσουν την περιουσία μας.